Η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από την ένταση της επιθετικότητας κυβέρνησης και του κεφαλαίου σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στον κλάδο των μεταφορών, σε αστικές συγκοινωνίες, σε πλοία, τρένα και αεροδρόμια, θέτοντας σε αυξημένο κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων. Είναι χαρακτηριστική η πυκνότητα των εργατικών ατυχημάτων, με τα λεωφορεία να παίρνουν φωτιά εν κίνηση και στα πλοία να σκάνε τα καζάνια και να καίγονται οι ναυτεργάτες. Ο σχεδιασμός του αστικού δικτύου στην Αττική έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες του κεφαλαίου, με τη λειτουργία τους να καθορίζεται όχι με τις ανάγκες μετακίνησης του λαού, αλλά με την πολιτική κόστος-κέρδος, μειώνοντας συνεχώς τη χρηματοδότηση με κόψιμο γραμμών, μείωση δρομολογίων και αύξηση του εισιτηρίου κατά 80% τα τελευταία χρόνια. Η πολιτική αυτή είχε αποτέλεσμα από 2.300 οχήματα να κυκλοφορούν σήμερα 1.000 και από 6.000 οδηγοί να έχουμε μείνει περίπου 3.000. Οι επιβάτες δεινοπαθούν καθημερινά για να πάνε στη δουλειά τους. Όταν η συχνότητα των δρομολογίων σε λεωφοριακούς κορμούς όπως το 040, το 550, το Α13 φτάνουν τα 30 λεπτά. Έχουν αφήσει πολλές περιοχές χωρίς λεωφοριακή σύνδεση, εργατικές περιοχές από το κέντρο της Αθήνας όπως την Ελευσίνα, τη Δυτική Αττική. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τις τελευταίες αλλαγές στα δρομολόγια που έκανε ο ΑΣΑ τον Ιούνιο, από το Πέραμα μέχρι την Ομόνοια χρειάζεται να αλλάξει 3 μέσα μεταφοράς για να φτάσει στον προορισμό. Η κυβέρνηση αξιοποιεί την πανδημία προς όφελος του κεφαλαίου και ετοιμάζει να παραδώσει το συγκοινωνιακό έργο, τη μετακίνηση δηλαδή 650.000 επιβατών που χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς καθημερινά σε ΚΤΕΛ, σε μεγαλοειδιοκτήτες οριστικών πούλμαν και σε άλλους μονοπωλιακούς ομίλους, έχοντας ως πρίκα τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ για τη διάλυση της δημόσιας αστικής συγκοινωνίας, την κατάργηση γενικών κανονισμών προσωπικού, τον περιορισμό στο δικαίωμα στην απεργία, αλλά και τις διαδηλώσεις. Και ετοιμάζεται να δώσει ζεστό χρήμα, περίπου 500.000 ευρώ, για αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων μέσω leasing σε μονοπόλια του κλάδου. Εχθές, μάλιστα, στη Θεσσαλονίκη στήθηκε μια νέα κυβερνητική φιέστα με την παραλαβή μεταχειρισμένων οχημάτων από τη Γερμανία. Ακόμη ένα παιχνίδι στις πλάτες του λαού της πόλης που ταλαιπωρείται εδώ και χρόνια από την ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Τι δεν λένε όμως, ότι τα λεωφορεία είναι δεκαετίας και βάλε, που σημαίνει ότι είναι παλιότερες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Με απλά λόγια, οι Γερμανοί, αφού τα οχήματα δουλεύτηκαν, τα ξεφορτώθηκαν και τα φορτώσαν σε εμάς. Ότι διαθέτουν, προσέξτε εδώ, μόνο 2 πόρτες που στις σημερινές συνθήκες πανδημίας, όπου η μπροστινή πόρτα είναι μονίμως κλειστή για την προστασία των εργαζομένων οδηγών, οι επιβάτες θα συνοστίζονται για να εισέλθουν και να εξέλθουν μόνο από τη μία πόρτα, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ότι δεν είναι εξοπλισμένα με συστήματα κλιματισμού για τους επιβάτες, που σημαίνει ότι για να δρομολογηθούν σε συνθήκες καλοκαιριού και υψηλών θερμοκρασιών, πρέπει να γίνει εκ νέου μελέτη τοποθέτηση κλιματισμού και άρα νέα έξοδα για να μπορούν να κυκλοφορήσουν τηρώντας τις προδιαγραφές για συνθήκες ψύξης. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρυφτεί από τις ευθύνες της, γιατί κριτήριό της σε όλους τους τομείς είναι η κερδοφορία. Παρέδωσαν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στους ιδιώτες. Άφησαν τα νοσοκομεία χωρίς προσωπικό, χωρίς υποδομές. Έκλεισαν ΜΕΘ. Έρχονται τώρα να ρίξουν τις ευθύνες τους στην νεολαία και στην ατομική ευθύνη. Είναι ατομική ευθύνη όταν στα λεωφορεία, στα τρένα, στα καράβια ο κόσμος συνοστίζεται σαν τις σαρδελές. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα. Και οι υποδομές υπάρχουν και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό για την επισκευή του στόλου σε λεωφορεία και τρένα που βρίσκονται σε βλάβη. Υπάρχει δυνατότητα στην ελληνική βιομηχανία οχημάτων για την κατασκευή νέων λεωφορείων, όπως και τρένων στα ελληνικά ναυπηγεία. Φτάνει πια ο εμπεγμός και η κοροϊδία. Για να λυθεί το πρόβλημα, όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση με την πανδημία, άμεση επίταξη των οχημάτων του ΧΤΕΛ για την ασφαλή μετακίνηση των εργαζομένων με φθηνό εισιτήριο και οι εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ να καλύπτονται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας στο ΣΥ. Η πανδημία ήρθε μετά και την καπιταλιστική κρίση να αποδείξει για μία ακόμη φορά τη σαπίλα του συστήματος. Από τα αστικά κόμματα μέχρι και τα τσιράκια του ΣΥΓΕΣΕΕ. Δείχνει ξανά την ανάγκη για αλλαγή σχετισμών στο εργατικό κίνημα. Ο αγώνας για την υγεία του λαού και το δικαίωμα στην ασφαλή μετακίνηση δεν μπορεί να περιμένει. Σε αυτή τη μάχη καλούμε σωμάτια, φορείς, εργαζόμενους να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας για άμεση κρατική χρηματοδότηση, για προσλήψη οδηγών και τεχνικού προσωπικού, για αγορά νέων λεωφορείων και σειρμών, για φθηνή, συχνή,
ασφαλεία, αξιόπιστη κοινωνία για τις ανάγκες μετακίνησης του λαού και όχι για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Ευχαριστώ.